τελευταίες στιγμές στο πλωμάρι πηγαίνουμε προς το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο να το πάρουμε και να πάμε μεσότοπο. Δείτε εδώ μια ωραία θέα. Έχουμε ξανάρθει στο πλωμάρι και θα ξαναέρθουμε στο μέλλον. Ποιες είναι οι εντυπώσεις σου? Πολύ καλές εντυπώσεις για άλλη μια φορά, παιδιά. Κάθε φορά που φεύγουμε από το πλωμάρι μας πιάνει μια γλυκιά νοσταλγία. Παντού έχει ομορφιές, όμορφους ανθρώπους, καλοσύνη, φιλοξενία. Ιδίως εδώ στην Ελλάδα συναντάμε φυσικά φιλοξενία. Είναι η χώρα που, όπου γεννήθηκε ο συγκεκριμένος όρος. Και βλέπουμε ότι οι άνθρωποι θα είναι εδώ, θα μας περιμένουν και πάλι με ανοιχτές αγκαλιές και του χρόνου για να μας υποδεχτούν όπως και φέτος στο υπέροχο φεστιβάλ, στη γιορτή του Ούζου. Χθες το βράδυ είχαμε πολλούς ανθρώπους που μας γνώρισαν, μας καλωσόρισαν, χαμογελούσαν, χορέψανε. Ανυπομονούμε λοιπόν να επιστρέψουμε για άλλη μια φορά του χρόνου στο Πλωμάρι, αλλά προς το παρόν το ταξίδι απαιτεί να συνεχίσουμε. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον Δημήτρη για τη φιλοξενία του. Εγώ σας ευχαριστώ που ήρθατε, αγάπης μου. Έτοιμοι για τη νέα μας περιπέτεια. Σε περίπου 1 ώρα και 40 λεπτά θα βρισκόμαστε στο μεσότοπο. Η διαδρομή είναι ωραία, εύκολη, μέχρι τώρα τουλάχιστον. Δεν είχαμε καθόλου προβλήματα. Ένας όμορφος δρόμος, βέβαια υπάρχουν αρκετές στροφές, ελιές και στο βάθος είδαμε και λίγο βουνό και θάλασσα, παιδιά. Τέλεια. Για άλλη μια φορά μια υπέροχη θέα, παιδιά. Χαθιά. Ο ήλιος δει και έχουμε ελιές παντού, θάλασσα και φύση. Και αυτός εδώ είναι ο Φρίξος. Είναι η μασκότ του μέρους, παιδιά, εδώ. Είναι έρχεται η μασκότ. Να μας υποδεχτεί. Ναι. Ο Φρίξος είναι η μασκότ. Μας υποδέχτηκε με γαυγίσματα στην αρχή, αλλά μετά με πάρα πολλά χαδάκια. Ή Φρίξο.